Δημήτρη, πώς είδες το παιχνίδι το σημερινό, ήταν για την ομάδα σου, προσπαθήσατε, αλλά στο τέλος δεν τα καταφέρατε. Στο πρώτο ημίχρονο ο Αντέμπορος μπήκε καλύτερα, κράτησε την μπάλα, ωστόσο δεν μας δημιουργήσε κάποιες ευκαιρίες για να σκοράρει. Σε μια σέντρα που έγινε από τα πλάγια και με μια κόντρα που έγινε, ο αντίπαλος καταφέρει να πήρε το μπάτσμα. Ωστόσο και εμείς είχαμε δύο ευκαιρίες για να καταφέρουμε να φέρουμε το παιχνίδι στην ισοπαλία. Δεν τα καταφέραμε. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με το ίδιο μοτίβο όπως το πρώτο. Ωστόσο σιγά σιγά αρχίζαμε και ανεβάζαμε ρυθμό. Δεχτήκαμε νωρίς πάλι ένα δεύτερο γκολ, το οποίο μας, ουσιαστικά μας έκανε να ανοιχτούμε περισσότερο για να διεκδικήσουμε περισσότερα το παιχνίδι. Καταφέραμε να σκοράρουμε ένα τέρμα, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Ωστόσο το αποτέλεσμα δεν μας ικανοποιεί και κοιτάμε τώρα την Πέμπτη στο κύπελλο να καταφέρουμε να πάρουμε ένα προβάδισμα στο σκορ. Το κύπελλο είναι μεγάλο στόχος της ξανά της φέτος. Όπως έχει δείξει η ομάδα αυτή τη στιγμή, είναι και στα play-off και στο κύπελλο. Ωστόσο το κύπελλο τώρα έχει προβάδισμα για μας. Θα κοιτάξουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα εκεί, έτσι ώστε στον επαναληπτικό να καταφέρουμε να πάμε στο τελικό. Μια ερώτηση επί προσωπικού. Ακούγονται πολλά για ενδεχόμενη μεταγραφή σου. Φαίνεται και ο ΠΑΟΚ να είναι από τις ομάδες που ενδιαφέρουν. Και ο Ολυμπιακός και αρκετές ομάδες από το εξωτερικό. Εγώ προσωπικά είμαι αφιερωμένος. Αφοσιωμένος στο Ξάνθη. Κοιτάω με την ομάδα να καταφέρουμε να φτάσουμε στους στόχους μας. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι καθόλου με ό,τι ακούγεται. Κοιτάω την ομάδα μου και ελπίζω να καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας. Θα ήθελες όμως να κάνεις ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα σου? Κάθε ποδοσφαιριστής γι' αυτό παλεύει, γι' αυτό δουλεύει για να κάνει κάτι καλό στην καριέρα του. Ευχής έργων, αν γίνει κάτι, θα ήταν πολύ καλό για μένα. Να ρωτήσουμε τον Δημήτρη τον Γούτα αν έχει κάποια προτίμηση Θεσσαλονίκη ή Αθήνα. Προσωπικά για μένα είναι το εξωτερικό, από τις πρώτες σκέψεις μου. Ωστόσο δεν ξέρω στη συνέχεια τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πολύ.